Γεια σας συνάδελφοι, η Ομοσπονδία Κλωστοφαντουργίας Ρηματισμού Δέρματος εκφράζει την αλληλεγγύη της και στηρίζει τον αγώνα που δίνουν όλο αυτό το διάστημα οι εργαζόμενοι στην Ρηματουργία Βαρβαρέσος για την πληρωμή των δεδουλευμένων τους, για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για δουλειά και ζωή με δικαιώματα. Οι εργαζόμενοι μέσα από συλλογικές διαδικασίες αποφάσισαν την κλιμάκωση του αγώνα τους με 48 ώρια απεργία εχθές Παρασκευή και σήμερα Σάββατο, απαντώντας στις εκδικητικές απολύσεις συναδέλφων τους που η εργοδοσία με πρόσχημα ότι ήταν ορισμένου χρόνου δεν τις ανανέωσε. Ο στόχος όμως ήταν ξεκάθαρος, να τρομοκρατήσουν, να κάμψουν κάθε αγωνιστική διεκδίκηση, καθώς οι συνάδελφοι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις του σωματείου τους όλο το προηγούμενο διάστημα. Δεν άργησαν να διαψευτούν οι υποσχέσεις της εργοδοσίας για εξόφληση των δουλευμένων, η προσπάθεια εφησυχασμού και η καλλιέργεια αναμονής μέχρι να έρθει ο πολυπόθητος επενδυτής. Έτσι, αφού η εργοδοσία εξάντλησε το παρέτο των υποσχέσεων προς τους εργαζόμενους, σειρά είχε το μαστίγιο, τρομοκρατώντας με αγωγές απέναντι στο σωματείο να βγάλει παράνομη την απεργία και αφού δεν τις πέρασε έβαλε μπροστά τις αφωνήσεις προκειμένου να κάμψει την κλιμάκωση του αγώνα τους. Έτσι, χθες τα ξημερώματα, πρώτη μέρα της 48 ώρες απεργίας, μπροστά στην πύλη του εργοστασίου έστειλε τα περιπολικά και την αστυνομία που με περίσσιο ζήλο παρατάχθηκαν να εφαρμόσουν τον νόμο Έκτρο Μαχατζηδάκη που ποινικοποιεί τους απεργιακούς αγώνες και τη συνδικαλιστική δράση. Συνάδελφοι, η τρομοκρατία δεν θα περάσει. Το σωματείο και οι εργαζόμενοι δεν τρομοκρατούνται. Δεν λυγίζουν, δεν σκύβουν το κεφάλι. Αυτό επιβάλλει το δίκαιο τους για ζωή και δουλειά με δικαιώματα. Αυτό επιβάλλει το δίκαιο κάθε εργαζόμενου σήμερα. Οι εργαζόμενοι της Βαρβαρέσος, ο λαός της Νάουσας, γνωρίζουν από πρώτο χέρι το παιχνίδι των υποσχέσεων, τις αναμονίες των επίδοξων επενδυτών και σωτήρων, που δεν είχε ποτέ αίσιο τέλος. Γνωρίζουν καλά ότι τα εργοστάσια, οι κλωστοφαντουργίες, χτίστηκαν από το δικό του συντρότα. Από την εκμετάλλευσή τους αυγάπησαν τα κέρδη τους οι λαμναράδες και άλλοι επιχειρηματικοί όμιλοι αφού ξεσούμιζαν τους εργαζόμενους της περιοχής διαχρονικά, αφού γέμιζαν τα ταμεία τους με επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις από κυβερνήσεις και Ευρωπαϊκή Ένωση, έκλεισαν μέσα σε μια νύχτα επιχειρήσεις, όχι γιατί δεν σταμάτησε να υπάρχει η ανάγκη για ένδυση του λαού, αλλά για να μεταφέρουν τα κεφάλαια τους σε άλλους πιο κερδοφόρους κλάδους.